Από αυτό το βήμα θέλουμε να εκφράσουμε τους προβληματισμούς μας, τις σκέψεις μας και το τι βιώνουμε καθημερινά στα χωράφια και στη ζωή μας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση που μας απίθυνε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για να πούμε ανοιχτά τα προβλήματά μας, ειδικά τώρα που ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι και οργανωμένα σε όλη την Ελλάδα βρισκόμαστε σε αγροτικές κινητοποιήσεις και μπλόκα. Σε πλήρη αντιδιαστολή με την κυβέρνηση που μας εμπέζει, τα βλέπει όλα ρόδινα, δεν ακούει καν τα προβλήματά μας και μας αποκάλεσε μάλιστα ο Πρωθυπουργός ως επαγγελματίες διαδηλωτές. Όμως στο δρόμο και στα μπλόκα μας φέρνει η ανάγκη για να κερδίσουμε πίσω τις ζωές μας και να δοθούν απαντήσεις στα προβλήματα. Κύριε Γενική Γραμματέα, ο νομός Τελοκαρνανίας είναι ένας πλούσιος σε αγροτική παραγωγή νομός, με πολλές καλλιέργειες και μεγάλο αγροτικό πληθυσμό. Την ίδια ώρα όμως οι αγρότες δεν καρπώνονται τα ωφέλη του τόπου τους και έρχονται αντιμέτωποι με νέα και αυξανόμενα προβλήματα. Στο νομό μας υπάρχουν μεγάλο ποσοστό κτηνοτρόφων, οι οποίοι παρά την αύξηση στην τιμή του γάλακτος βρίσκονται σε χειρότερη θέση, γιατί εξανεμίζεται με την αύξηση στις τιμές του λιπάσματος για τις ζωοτροφές και τις αυξήσεις σε τριφύλλη, καλαμπόκι, σόγια, ενώ ταυτόχρονα ΕΛΓΑ μοιράζει χαράτσια. Δεν δίνει καμία αποζημίωση όταν υπάρχουν ακόμα και απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο. Μια από τις μεγαλύτερες υλοπαραγωγές πανελλαδικά περιοχές, από χοντροελιές, λαδοελιές, μέχρι και στην παραγωγή ελιάς καλαμών, που κατέχει περίπου το 40-50% της συνολικής παραγωγής στη χώρα. Την ίδια ώρα όμως έχει χαθεί για φέτος πάνω από το 80% λόγω ακαρπίας που δημιουργήθηκε από κλιματολογικές συνθήκες, με την κυβέρνηση να γνωρίζει εδώ και καιρό το πρόβλημα και να μην δεσμεύεται για αποζημίωση. Παράλληλα, οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται ήδη 3 χρόνια με οικονομικές ζημιές λόγω των χαμηλών τιμών πώλησης που δεν καλύπτουν ούτε τα έξοδα. Σοβαρή παραγωγή υπάρχει επίσης στα εσπεριδοειδή, ιδιαίτερα πορτοκάλια και μανταρίνια, που όμως οι παραγωγοί έρχονται αντιμέτωποι πέρα από τις φυσικές καταστροφές, όντας ακάλυπτοι από το κράτος, αλλά και από τις κειμενόμενες τιμές που επικρατούν στην αγορά, βγάζοντας κερδισμένους πάντα εμπόρους και βιομήχανους. Ταυτόχρονα, παρά το γεγονός ότι η Τελοκαρνανία έχει πάρα πολλούς υδάτινους πόρους, ποτάμια και λίμνες, οι παραγωγοί πληρώνουν τέλη σε το ΕΒ και τα χωράφια τις περισσότερες των περιπτώσεων μένουν απότιστα. Τα οικονομικά μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εν μέσω πανδημίας, όπως και οι προηγούμενες, έχουν ως κύριο στόχο να σωθούν και να ενισχυθούν μονοπόλια, κυρίως στον κλάδο της μεταποίησης και του εμπορίου. Καμία σχέση λοιπόν με τον πρωτογενή τομέα. Εμείς μόνο με τον αγώνα μας αποσπάσαμε συγκεκριμένες κατακτήσεις. Όλα τα χρόνια, ακόμα και τώρα, πριν λίγους μήνες, που η κυβέρνηση ανακοίνωσε πακέτο επιδοτήσεων για τον αγροτικό τομέα, στα πακέτα ενίσχυσης τίποτα δεν προβλέπεται για εμάς, την ώρα που ενισχύονται με δισεκατομμύρια κονδύλια από ΕΣΠΑ, φθηνά δάνεια, επιδότηση θέσεων εργασίας, οι χοντρέμποροι, τροφίμων και βιομήχανοι. Κι όμως διαχρονικά τα παπαγαλάκια των κυβερνήσεων έλεγαν ότι οι αγρότες θέλουν τζάμπα χρήμα και επιδοτήσεις για να κάθονται. Αντιθέτως, το μόνο που ζητάμε είναι εγγυημένη τιμή για τα προϊόντα μας, ενισχύσεις συνδεδεμένες με την παραγωγή, να μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη γη μας και να θρέψουμε τη χώρα με ποιοτικά προϊόντα. Φθηνά για το λαό και όχι εισαγόμενα, αμφιβόλου ποιότητας και πανάκριβα. Κάθε φορά μας αλσάρουν και μία νέα μόδα, σαν λύση στα βιώματά μας, με κύρια νέες καλλιέργειες από τις οποίες τάχα θα θησαυρίσουμε, χωρίς ποτέ να υπάρχει κάποια εξήγηση αν αυτή η καλλιέργεια απαντάει στις διατροφικές ανάγκες της χώρας. Έχουμε μπόλικη πείρα. Από τη ζημιά που πάθαμε στο νομό μας με την αλλαγή της καλλιέργειας του καπνού, που πανελλαδικά μαζί και με άλλες παραδοσιακές καλλιέργειες συρρυκνώθηκαν και πήραν μαζί και βιομηχανικούς κλάδους με πρώτη ύλη από την αγροτική παραγωγή. Για να φύγουμε από τον καπνό, μας τάζαν λαγούς με πετραχίλια. Όμως η πραγματικότητα καμία σχέση δεν είχε με αυτό. Μιας και κάθε νέα καλλιέργεια, πέρα από το κόστος αλλαγής, πέρα από το απρόβλεπτο για το αν θα το αποδώσει, πάντα οι τιμές λόγω του διεθνούς ανταγωνισμού έπεφταν. Και πάντα εμείς βγαίναμε χαμένοι. Σε κάθε αναθεώρηση της ΚΑΠ, χιλιάδες αγροτικές οικογένειες οδηγήθηκαν εκτός επαγγέλματος στη φτώχεια και στην ανεργία. Δυναμικές καλλιέργειες στο νομό οδηγήθηκαν στην εγκατάλειψη. Τα χωριά χρόνο με το χρόνο ερημώνουν. Μεγαλέμποροι με τις πλάτες των κυβερνήσεων αρπάζουν τα προϊόντα μας σε εξευτελιστικές τιμές. Μας τσακίζουν με τους νόμους της ελεύθερης αγοράς που κανένας μικρομεσαίος αγρότης δεν θα αντέξει. Με ένα αυξημένο κόστος παραγωγής και τις τιμές που πουλάμε τα προϊόντα τις περισσότερες φορές κάτω από αυτό. Ενώ την ίδια ώρα ο καταναλωτής τρώει πανάκριβα. Εμείς οι αγρότες ξέρουμε το βασικό. Ό,τι κερδίσαμε, το κερδίσαμε μόνο με το σκληρό μας αγώνα.
μέσα από τους συλλόγους μας, τις αποφάσεις μας εισπυρωμένες στην Πανελλαδική Επιτροπή, μέσα από τα μπλόκα μας. Κυρίως το κερδίσαμε γιατί διεκδικήσαμε με το πλαίσιο πάλης μας αυτά που είναι τα ελάχιστα για να μπορέσουμε να παραμείνουμε αγρότες. Ξέρουμε ότι είναι αυτονόητη η στήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος στα δίκαια αιτήματά μας. Το έχει αποδείξει εξάλλου όλα αυτά τα χρόνια που είναι πλάι στους αγώνες μας, μακριά από επικοινωνιακά παιχνίδια και εμπεγμούς. Έτσι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Οι κατώτατες εγγυημένες τιμές που θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής θα εξασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης σε εμάς και προσιμές τιμές των προϊόντων στο λαό. Μείωση του κόστου παραγωγή, αφορολόγητο πετρέλαιο για να καλλιεργήσουμε τα χωράφια, όπως τους εφοπλιστές. Μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος, κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Επιδότηση των ζωοτροφών και του κόστους σε μέσα και εφόδια. Κατάργηση του ΦΠΑ σε μέσα και εφόδια και σε βασικά είδη για την ικανοποίηση των αναγκών μας. Άμεση εξόφληση των συνόλου των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ. Αναπλήρωση τέλος του χαμένου εισοδήματος λόγω ακαρπίας στην ελαιοκαλλιέργεια και στα εισπυροειδή, που αν και έχει πλήξει όλη την Ελλάδα, δεν καλύπτεται από τον ΕΛΓΑ. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την πρόσκληση και για τη στήριξή σας.